Καλησπέρα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα απόψε. Εκμετάλλευση των γονιών από τα ενήλικα παιδιά τους. Είμαι και λίγο φορτωμένη από ένα σχόλιο που διάβασα από το χθεσινό βραδινό vlog και μόλις ήρθε το μήνυμα της κυρίας, λέω, αχ, θα το κάνω, θα το κάνω. Θέκλα, αν και όποτε μπορείς, σε παρακαλώ, μίλησε για την εντός εισαγωγικών εκμετάλλευση των παιδιών. Είμαι 54, εργάζομαι και η κόρη μου 35. Και απαιτεί να κρατάω το εγγονάκι μου για να βγαίνουν ή να είναι μόνοι με το γαμπρό μου κάποια Σαββατόβραδα. Εγώ έχω όμως μόνο το Σαββατοκύριακο για να κάνω κάποιες οικιακές εργασίες ή για να δω το σύντροφο μου, ο οποίος είναι σε άλλη σχετικά κοντινή όμως περιοχή. Επίσης, η κόρη μου έχει παράπονο που δεν τους παραχωρώ το σπίτι μου και εγώ να μείνω σε κάποια μικρότερη γκαρσονιέρα που πιθανόν αγοράσουν. Μια ζωή παλεύω μόνη να τα μεγαλώσω όσο καλύτερα μπορώ, τα παιδιά μου, χωρίς ταξίδια, βόλτες, προσωπικά έξοδα, μέχρι πριν μερικά χρόνια. Και με πληγώνει που κοιτάνε τον ποπό τους. Μαζί σου εγώ, ε. Ευχαριστώ, συγγνώμη αν έγραψα πολλά. Θα ήθελα να τις δείξω τα σχόλιά σου και αν το βλέπω λάθος να προσπαθήσω να διορθωθώ. Της απαντάω κι εγώ, ωραίο θέμα. Και μου λέει, ωραίο, πονάει, όσο κι αν προσπαθώ να διεκδικήσω το ότι έχω και εγώ ζωή πλέον, να ζήσω ήσυχα, ήρεμα, γενικώς όπως τη θέλω. Ξέρεις ότι είσαι η λιαχτίδα μας στην προσπάθεια μας να ψυχοβελτιωθούμε. Αυτό είναι το σχόλιο, το μήνυμα της κυρίας. Και κάτω από το χθεσινό σχόλιο, κάτω από το χθεσινό βραδινό vlog που είχε θέμα τις φιλίες με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας από εμάς, μία κυρία έγραψε. Ένα σαραντάρης, μια σαραντάρα σήμερα δεν είναι μεγάλη. Ούτε έχουν κόρες και γιους 23 και 24 χρονών όπως εσείς, που ενδεχομένως είστε και εξαίρεση του κανόνα. Ο γιος μου είναι 23, η κόρη μου είναι 21. Οι σημερινοί σαραντάριδες, σαραντάρες έχουν ενδιαφέροντα, είναι φρέσκοι σαν οι κοσάριδες, αλλάζουν συντρόφους και επαγγέλματα και εξερευνούν τη ζωή και τις απολαύσεις της αδιαφορώντας για το τι λένε οι άλλοι, για στερεότυπα και στάνταρ που τις περισσότερες φορές είναι περιοριστικά. Γιατί όπως το είπες, είναι σαν να κατέταξες τους σαραντάριδες στην τρίτη ηλικία. Ξαναδούμε όλοι το χθεσινό βίντεο να δούμε αν έχω πει εγώ κάτι τέτοιο. Οι εποχές άλλαξαν και οι άνθρωποι νεανίζουν ως τα 50 φεύγα και κάνουν οικογένειες αργότερα ή βρίσκουν έρωτες και απολαμβάνουν τη ζωή. Απλά ο κάθε άνθρωπος έχει την ιστορία της ζωής του και νιώθει διαφορετικά. Δηλαδή ο καθένας έχει άλλη βιολογική και άλλη ουσιαστική ηλικία, ανάλογα με τα βιώματά του. Επομένως, ο καθένας επιλέγει φίλους που ταιριάζουν με τον βαθμό ωριμότητάς του και όχι με τη βιολογική του ηλικία. Αυτή η γυναίκα έχει δει το βίντεο, σοβαρά. Π.χ. ο άλλος είναι 40 και νιώθει ότι γέρασε. Ποιος σας είπε ότι εγώ είμαι 40 και νιώθω ότι γέρασα? Πρώτα απ' όλα δεν είμαι 40, είμαι 46 και δεν νιώθω ότι γέρασα. Γιατί νομίζει ότι έκανε τον κύκλο του ή έτσι θέλει να πιστεύει και ζει με στερεότυπα που του δίδαξαν οι άλλοι ή μπορεί να κουράστηκε από τις κακουχίες της ζωής του και κάποιος άλλος ζει τη ξέφρενη ζωή στα 40 και νιώθοντας τη δεύτερη νιώτη του. Η ζωή είναι απόφαση και δεν περιορίζεται ούτε προκαταβάλλεται, ούτε περιορίζεται και ο καθένας είναι ελεύθερος να τη διαμορφώσει όπως επιθυμεί, κάνοντας παρέα με το τον γαλινεύει. Οι σαραντάριδες ήταν ταμπού στο 60, όχι όμως και το 2021 για να κάνει νέους κύκλους και νέα ζωή και παρέα με όποιον το γεμίζει σε οποιαδήποτε ηλικία. Και η Ελλάδα έχει τρομερά στερεοτυπικές οπισθοδρομικές αντιλήψεις στα θέματα ηλικίας για το πώς αντιμετωπίζεται. Θαυμαστικά, έχω δει αποθαυμάσει κι εγώ. Ας είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι στις πεπιθήσεις μας. Επομένως, τόπος τα νιάτα δώσουν 70 φεύγα και όχι 30, 35 και 40 άριδες. Στην κυρία που σχολίασε στο χθεσινό βαρύντερο βλόκ, απάντησα, είμαι 46, δεν είμαι 40. Και τόνισα την ηλικιακή διαφορά που έχω από τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 30 και τώρα που θυμάμαι καλύτερα, τόνισα τη διαφορά που έχω από την ηλικία των παιδιών μου. Π.χ. όταν είναι οι κόρες της φίλης μου εδώ που είναι 20-21 χρονών, εννοείται θα κάνουν παρέα με την κόρη μου και όχι με μένα. Δεν το είπα, τη γράφω για να πω πως είμαι γριά ή γερασμένη. Άκουσε προσεκτικά το βίντεο και σκέψου γιατί ταυτίστηκες προβολικά. Προβολική ταύτιση είναι όταν ακούμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε σε κάτι που λέει ο άλλος και στην ουσία θεωρούμε ότι λέει αυτά που μας έχουν πει άλλοι, αυτά που φοβόμαστε εμείς, αυτά που σκεφτόμαστε εμείς και αντιδρούμε. Και στο βίντεο της έγραψα, μίλησα ξεκάθαρα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό, τον οποίο από τη μια ψέγεις και από την άλλη υιοθετείς. Γιατί όταν λες, επομένως τόπος τα νιάτα δώσουν 70 φεύγα, κάνεις ηλικιακό ρατσισμό για τους 70 φεύγα.
Ενώ εγώ στο βίντεο είπα ότι και 70 φεύγα και 70 έμπα και 80 φεύγα και 80 έμπα και 90 φεύγα και 90 έμπα μπορεί να είναι πολύ νεανικοί άνθρωποι. Της λέω, στο βίντεο μίλησες ξεκάθαρα, στο βίντεο μίλησα ξεκάθαρα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό, τον οποίο εσύ από τη μια ψέγεις και από την άλλη υιοθετείς. Αντιφατικά τα όσα έγραψες, ξαναδιάβασέ τα. Εμπορώ, ήθελα να το διαβάσω αυτό το σχόλιο, πραγματικά. Δεν διαβάζω το όνομα της σχολιάστριας, αν θέλει ας το σβήσει. Για όνομα του Θεού. Ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτό του. Αν η σχολιάστρια είναι 40 και κάνει ξέφρενη ζωή, με γεια της, με χαρά της. Αν είναι 40 και αλλάζει ερωτικούς συντρόφους και αλλάζει δουλειές και χώρες διαμονής, με γεια της, με χαρά της. Ίσως να μην παρακολουθεί το κανάλι και να μην ξέρω ότι εγώ, για παράδειγμα, για ένα εξάμηνο πήγα σε μια άλλη χώρα, άλλαξα τη δουλειά μου, θα την ξαναλλάξω τη δουλειά μου και κάνω συνέχεια αλλαγές. Λοιπόν, πάμε πίσω, αφού τα έχω βγάλει από μέσα μου και τα έχω πει. Πάμε πίσω στη φίλη που έστειλε το σημείωμα, η οποία είναι μόλις 54 ετών, είσαι νεότατη. Και δικαιούσε τα Σαββατοκύριακα να τα περνάς όπως εσύ θέλεις. Δεν είσαι υποχρεωμένη, επειδή η κόρη σου έκανε παιδί, να κλειδαμπαρωθείς εσύ στο σπίτι, να της προσέχεις το παιδί, για να βγαίνει ή να μένει μόνη της με τον άντρα της. Προτού κάνει τα παιδιά, έπρεπε να σκεφτεί και να πει: έχω χρόνο για να κάνω παιδί. Μπορώ να διαχειριστώ ένα παιδί. Κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά τα κάνουν οι γονείς τους και τα μεγαλώνουν οι γονείς τους. Και παρόλο που κι εγώ, όπως και εσύ, γιατί είσαι 19 χρόνια πιο μικρή από την κόρη σου, άρα εσύ έκανες ακόμη πιο νωρίς από μένα παιδιά. Άρα δεν είμαι και η εξαίρεση του κανόνα εγώ που κάνω νωρίς παιδιά, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω οι άνθρωποι να κάνουν νωρίς παιδιά και δεν συμβουλεύω και κανέναν να κάνει νωρίς παιδιά. Ρωτήστε τα παιδιά μου τι τους λέω. Όπως και να έχει. Όπως εσύ ανέλαβες την ανατροφή των παιδιών σου, έτσι οφείλει και η κόρη σου να αναλάβει την ανατροφή των δικών της παιδιών. Και δεν είναι δόκιμο να σου λέει να βγεις εσύ από το σπίτι για να μπει αυτή. Εντάξει. Και εμείς έχουμε παιδιά. Τα παιδιά μας τα αγαπάμε, τα εκτιμάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους παρέχουμε υλικά, ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά αγαθά, όπως και δίποτε μέχρι την ενηλικίωση τους. Έχω πει και στο χθεσινό βίντεο, έχω πει και σε πάρα πολλά άλλα βίντεο, ότι η ψυχολογική ενηλικίωση επέρχεται γύρω στα 26 χρόνια. Άρα θα μπορούσε η κόρη σου να είναι 25 ή να είναι 23 και να έχει κάνει μικρή παιδί και να απαιτεί έτσι παιδιάστικα ότι εσύ πρέπει να βγεις από τη ζωή σου την κανονική, ενώ είσαι εργαζόμενη γυναίκα, και να όλο τον ελεύθερο σου χρόνο τον αφιερώσεις να προσέχεις το παιδάκι της. Τώρα όμως στην ηλικία των 35 δεν δικαιολογείται. Είναι ενήλικας. Δικαιούσε, φιλενάδα, να βάλεις βέτο, όπως θα έκανα και εγώ στη θέση σου. Θα έλεγα: συγγνώμη παιδιά μου, σας αγαπώ, σας εκτιμώ και τα εγγόνια μου αν θα είχα, δεν έχω. Και δεν με πειράζει να μην αποκτήσω, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο όλοι να κάνουμε παιδιά. Όπως και να έχει, θα έλεγα: ευχαρίστως να περάσω κάποιο ποιοτικό χρόνο με το εγγονάκι μου, αλλά δεν μπορώ να γίνω ινταντά. Και να δουλεύω και τις υπόλοιπες ώρες που δεν δουλεύω να είμαι ινταντά. Και να βγω και από το σπίτι μου για να μπείτε εσείς, γιατί επειδή είστε νέοι έχετε περισσότερη αξία από τους μεγαλύτερους. Όχι. Αυτό αποτελεί καθαρά ηλικιακό ρατσισμό και αποτελεί καθαρά στερεοτυπικό τρόπο σκέψης, τρόπο που είχαν οι παλιότεροι. Θέλω να πω ότι στη σημερινή εποχή μπορεί να είμαστε 46 όπως είμαι εγώ, μπορεί να είμαστε 54 όπως εσύ, μπορεί να είμαστε 60 όπως είναι κάποιοι άλλοι φίλοι. Να έχουμε κάνει παιδιά νωρίς, να έχουμε αποκτήσει ίσως και εγγόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε γερασμένοι λόγω του ότι έχουμε παιδιά και εγγόνια και ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μην έχουμε προσωπική ζωή και να μην απολαμβάνουμε την άνεση των κόπων μας προκειμένου να ζούμε αξιοπρεπώς. Για να αποκτήσεις το σπίτι θα έχεις κοπιάσει. Να κοπιάσει και η κόρη σου να αποκτήσει το δικό της το σπίτι. Εγώ αυτές τις απόψεις έχω. Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά και γνωρίζουν και τα παιδιά μου και τη σχέση μας, γνωρίζουν ότι πάρα πολύ συχνά λέω ναι στα παιδιά μου σε αυτά που μου ζητάνε και πάρα πολύ συχνά και από μόνη μου τους κάνω δώρα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν τους έχω δώσει το δικαίωμα, ούτε όταν ήταν μικρότεροι, ούτε τώρα που είναι νεαροί ενήλικες, έφηβοι, ψυχολογικά λένε νεαροί ενήλικες, να θεωρούν ότι μπορούν να με ελέγξουν ή ότι μπορούν να με ορμηνέψουν ή να μου παραγγείλουν, να μου παραγγείλουν στην κυπριακή διάλεκτο, να μου δώσουν παραγγελιά για το πώς να ζήσω τη ζωή μου. Είμαι μεν η μαμά τους,
ήμουν υποχρεωμένη να τους ταΐζω, να τους ποτίζω μέχρι να ενηλικιωθούν, με όλη μου την ευχαρίστηση, οτιδήποτε μπορώ να τους το προσφέρω, επειδή του γουστάρω θα τους το προσφέρω, δεν είμαι υποχρεωμένη όμως να κάνω τίποτα από εδώ και πέρα. Ό,τι κάνω, το κάνω επειδή γουστάρω. Επειδή γουστάρω και αγαπώ, όχι επειδή είμαι υποχρεωμένη. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό τι εννοώ. Είμαι και εγώ από παραδοσιακή κυπριακή ελληνική οικογένεια. Στην Κύπρο έχουμε έτσι μια μεγάλη παράδοση οι γονείς να συνδράμουν τα ενήλικα παιδιά τους οικονομικά και πρακτικά, ακόμη και όταν κάνουν τη δικιά τους οικογένεια κλπ. Όμως χρειάζεται να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε έτσι λίγο πιο, πώς να το χαρακτηρίσω, λίγο πιο πρακτικά και λίγο πιο σεβαστικά προς όλους. Και εσύ που είσαι μητέρα και εγώ που είμαι μητέρα και ο άλλος που είναι πατέρας και ο παράλληλος που είναι πατέρας, δικαιούμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας. Έχουμε μεν υποχρεώσεις, αλλά αυτές οι υποχρεώσεις κάποια στιγμή σταματάνε. Κατά τη γνώμη μου, οι υποχρεώσεις σταματάνε όταν τα παιδιά τελειώσουν τις σπουδές τους, εάν θα σπουδάσουν, ή όταν ξεκινήσουν να εργάζονται, εάν μετά από το τεχνικό λύκειο ή μετά από το λύκειο ή μετά από το σχολείο αποφασίσουν να εργαστούν. Οι οικονομικές μας υποχρεώσεις. Τώρα, όσον αφορά στο πρακτικό κομμάτι, και μία γιαγιά 50 χρονών και 54 χρονών και 60 χρονών έχει κάθε δικαίωμα και κάθε ελευθερία το Σαββατοκύριακο της να το περάσει όπως ακριβώς θέλει. Τώρα, αν ένα Σαββατοκύριακο θα προτείνεις εσύ στα παιδιά σου, φέρτε μου το παιδί να πάω μια εκδρομή με το παιδί και πηγαίνετε κι εσείς μια εκδρομή μόνοι σας, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Όμως το να απαιτούν να είσαι εσύ στο σπίτι κλειδαμπαρωμένη, να μην συναντάς τη σχέση σου επειδή είσαι γιαγιά, εγώ το βρίσκω παράλογο. Και το βρίσκω και άδικο απέναντί σου, γιατί αν ήθελες, μάνα μου, να έχεις μικρό παιδί, θα έκανες δικό σου. Εντάξει. Και αν η φύση ήταν τέτοια ώστε μια γυναίκα στα 54 να έχει τις δυνάμεις να τρέχει εξοπίσω ένα μικρό παιδί, δεν θα ξεκινούσε η μηνόπαυση γύρω στα 50 όπως ξεκινάει για τις περισσότερες γυναίκες. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να δείξει αυτό το βίντεο στην κόρη σου. Ενημέρωσε την κόρη σου ότι εγώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δώσω τα προσωπικά σας στοιχεία, τα ονόματά σας, ποιοι είστε, ή να καταλάβει κανείς για ποιους μιλάμε. Έχει πάρα πολλούς που έχουν αυτές τις ηλικιακές διαφορές. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να της το δείξει το βίντεο. Ίσως να θες να της πεις, κοίτα, το λέει και η ψυχολόγος. Τι να πω. Αν θα το δει η κόρη σου, πάντως εμένα τα παιδιά μου με ρωτάνε, μαμά, θα μπορούσες να κάνεις αυτό? Και όταν τους πω όχι, μου λένε εντάξει. Όταν τους πω ναι, μου λένε χίλια ευχαριστώ, γιατί καταλαβαίνουν και ξέρουν και έχουν μάθει ότι δεν είμαι υποχρεωμένη να κάνω πράγματα για αυτούς, τα κάνω από την καρδιά μου επειδή θέλω, όπως ούτε και τα παιδιά μου είναι υποχρεωμένα να κάνουν πράγματα για μένα, γιατί υπάρχει και το αντίστοιχο σκεπτικό. Σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχει νοοτροπία τα παιδιά να κάνουν τα πάντα για τους γονείς, όσα χρήματα βγάζουν να τα δίνουν στους γονείς τους, να παίρνουν τους γονείς τους να τους έχουν στο σπίτι όταν παντρευτούν να μένουν μαζί με τους γονείς τους, και γενικά οι γονείς να διοικούν τα παιδιά. Όχι. Ο κάθε ενήλικας να διοικεί τον εαυτό του. Ήθελες, κορίτσι μου, να κάνεις παιδί, να με γεια σου, με χαρά σου, να το χαρείς το παιδί σου, να το ζήσεις το παιδί σου. Είναι λογικό κάποιες φορές να βλέπει και η γιαγιά το παιδί, αλλά θέλεις περισσότερο παιδικό χρόνο με τον άντρα σου, και εφόσον εργάζεστε κι εσείς, φαντάζομαι, μπορείς να προσλάβεις μία babysitter, μπορείς να το πάρεις σε κάποια κυρία που είναι η δουλειά της να προσέχει παιδιά, για να ζήσεις κι εσύ καλά και να ζήσει και η μάνα σου καλά, και δεν είναι η μάνα σου αναγκασμένη να είναι το υπηρετικό σου προσωπικό και να βγει από το σπίτι της για να μπεις εσύ. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Και επειδή εγώ δεν νιώθω καθόλου γερασμένη, σε καμία περίπτωση δεν νιώθω γερασμένη, ή ότι έχει τελειώσει η ζωή μου επειδή έκανα παιδιά μικρή, ίσα-ίσα οι γυναίκες που έχουμε κάνει παιδιά μικρές, γύρω στα 45 και γύρω στα 50, τότε μπορεί να ξεσαλώσουμε και να πηγαίνουμε ταξίδια στο εξωτερικό και να πηγαίνουμε από εδώ και να πηγαίνουμε από εκεί, και τα Σαββατοκύριακα μας να τα περνάμε όπως θέλουμε, και άμα γουστάρουμε να καλέσουμε τα παιδιά μας στο σπίτι μας, να τους μαγειρέψουμε, να φάμε, να κάνουμε ένα πάρτι, κάτι, να περάσουμε ωραία μαζί τους, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένες να υπηρετούμε τα παιδιά μας. Θα βάλω και μια μαντήλα μαύρη τώρα, όπως έβαζα παλιά οι γιαγιάδες μας.
Οι χείρες. Είμαστε ζωντοχείρες. Οι χείρες έβαζαν μια μανίλα μαύρη και τελείωνε η ζωή τους. Μαύρη ρόμπα, μαύρα ρόμπα έλεγαν το φόρεμα στην Κύπρο. Μαύρο φόρεμα, μαύρη μαντήλα, κατεβασμένα μούτρα και να υπηρετούν παιδιά και εγγόνια. Δεν καταλαβαίνει καλά. Εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές στα παιδιά μου. Όπως σας μεγάλωσα μόνιμο όταν ήσασταν μικροί, έτσι κι εσείς εάν γουστάρετε, κάνετε κέφι να κάνετε παιδιά, θα μεγαλώσετε τα παιδιά σας. Τώρα εγώ να έρχομαι να βλέπω τα παιδιά σας, εάν να αποφασίσετε να κάνετε, να παίζω με τα παιδιά σας, να παίρνω λίγη χαρά και να φεύγω, ευχαρίστως. Να περνάω λίγο καιρό μαζί τους πότε-πότε ευχαρίστως, αλλά αντάντα δεν πρόκειται να γίνω. Όπως επίσης πρόσφατα ήθελα να πάρω σκυλάκι, τους έβαλα και τους δύο κάτω και τους λέω θα πάρετε σκυλάκι ή μια... Κυριακή είναι μαζί με εδώ στη Λευκοσία τώρα μέχρι τον Αύγουστο. Ο Λάζαρος είναι στην Πάφο. Το σκυλάκι, άμα εγώ θα πάω στην Αθήνα, θα ανοίξουν τα αεροδρόμια και θα πάω στην Ελλάδα να κάνω παρουσιάσεις. Όταν με το καλό θα ανοίξουν τα αεροδρόμια και θα ανοίξουν οι πτήσεις κανονικά και θα πάω στην Αμερική να κάνω την περιοδία που είπαμε, τι θα γίνει το σκυλάκι. Όταν μπορείτε μόνοι σας να φροντίσετε το σκυλάκι, θα πάρετε σκυλάκι. Και εγώ θέλω πολύ να έχω σκυλάκι, αλλά ξέρω ότι το lifestyle μου, ο τρόπος ζωής μου, δεν μου το επιτρέπει αυτή την περίοδο, γιατί ένα πάσα στιγμή μπορεί να ξαναφύγω. Τα πήρα ρε παιδιά, τα πήρα με αυτή χθες. Πραγματικά με αυτές τις προβολές και τις ταυτίσεις, ο Θεέ μου, όταν ακούτε έναν άλλον άνθρωπο να μιλάει, μην υποθέτετε ότι ξέρετε τον τρόπο που σκέφτεται ή ξέρετε πώς νιώθει. Άκου, η άλλη υπέθεσε ότι εγώ είμαι στα 40 και είμαι νιώθω γερασμένη γιατί έχω μεγάλα παιδιά και λέω να κάνω με τόπο στα νιάτα και λέει οι 70 φεύγα να κάνουν τόπο στα νιάτα. Κανείς δεν θα κάνει τόπο σε κανένα. Ο καθένας να κάνει τόπο για τον εαυτό του. Ο καθένας να υποστηρίξει, ο κάθε ενήλικας να υποστηρίξει τις επιλογές της ζωής του. Να έχει τα κότσια να τις κάνει και να τις υποστηρίζει. Να μην κατηγορεί τους άλλους. Ας κοιτάξουμε ο καθένας τον εαυτό μας. Δεν θα κάνει τόπο κανένας σε κανέναν. Ο καθένας θα αναλάβει τον εαυτό για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Άντε. Κάτι μου λέει ότι αυτό το βίντεο δεν θα το μοιραστώ στα κοινωνικά δίκτυα. Θα το αφήσω μόνο εσωτερικά για το κανάλι μας. Πραγματικά. Πραγματικά. Τι άλλο θα ακούσω. Ότι είμαι εξαίρεση του κανόνα που έκανα παιδιά μικρή. Και νιώθω γερασμένη και παρατημένη από τη ζωή και άλλες στην ηλικία μου αλλάζω δουλειές. Εγώ δεν αλλάζω δουλειές, δεν έχω αφήσει την εκπομπή στην τηλεόραση και χωρίσει το κανάλι, δεν έχω κλείσει το γραφείο. Αλλάζω χώρο διαμονής, εγώ δεν ήμουν για 6 μήνες σε μια ξένη χώρα. Αλλάζω συντρόφους, που ξέρεις κι εγώ μπορεί να αλλάζω ή να μην αλλάζω συντρόφους. Δεν σε αφορά. Ζήσε τη ζωή σου μάνα μου, κάνε τις επιλογές σου. Στήριξε τις επιλογές σου που κάνεις και σταμάτα να ταυτίζεσαι μαζί μου, όποια κι αν είσαι. Γιατί τελευταίος, τελευταίος και με αυτά τα live κάθε Σάββατο βράδυ, που τα δύο τελευταία Σάββατα με περίμεναν εκεί στην μπούκα του Καρονιού, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είπαμε, έχει 53.000 και ανθρώπους στο κανάλι. Όσοι θέλουν, οι ελάχιστοι που θέλουν να τρολάρουν, θα φάνε την απόκρυψή τους και θα τρολάρουν από μόνοι τους. Λοιπόν, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του δικού του εαυτού και κανείς ενήλικας δεν είναι υποχρεωμένος να φροντίζει και αναλαμβάνει τις ευθύνες ενός άλλου ενήλικα. Τώρα, αν είσαι ενήλικας γονέας και έχεις ανήλικα παιδιά, ναι, και είσαι υποχρεωμένος. Στα ενήλικα παιδιά δεν είσαι υποχρεωμένος. Φιλιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. 2 χρόνια μετά και 33.000 περισσότεροι συνδρομητές μετά, γελάω, μπορείτε να καταλάβετε γιατί γελάω. Κυρίως γελάω γιατί σε αυτό το βίντεο, το οποίο παιδιά έχει 3 χρόνια σχεδόν, 2,5, αυτό το βίντεο πρέπει να είναι Μάρτιο του 2021. Σχεδόν 3 χρόνια πριν έλεγα ότι εγώ έχω εξηγηθεί με τα παιδιά μου και τους είπα αν θα πάρετε σκυλί θα το φροντίζετε και δεν θα φροντίζω εγώ το σκυλί. Και πού είμαστε σήμερα σχεδόν 3 χρόνια μετά, ότι είναι δικό μου το σκυλί. Φυσικά δεν το μετανιώνω. Σκυλί μου δεν το μετανιώνω. Λοιπόν, επειδή είμαι στην Αθήνα αυτές τις μέρες, προετοίμασα από πριν κάποια βίντεο φρέσκα, αλλά επειδή όσοι ήσασταν και στο webinar
28 Οκτωβρίου θα το παρατηρήσατε ότι ήμουνα λίγο στα πλαίσια της κατάρρευσης. Είπα 2-3 μέρες πρωτού πάω στην Αθήνα να σταματήσω να κάνω βίντεο, να ξεκουραστώ για να μπορέσω να βγάλω το ταξίδι, να μην πάθω όπως την καημένη τη Μαντόνα που έκανε τις πρόβες για την περιοδία της και η κακομήρα έπεσε σε κόμμα. Θυμάστε ποτέ ήταν αυτό? Λίγο πριν το... Τέλος πάντων. Κάποιους μήνες πρωτού ξεκινήσει η περιοδία της, αυτή που είναι για τα 40 χρόνια νομίζω, της μουσικής της καριέρας, έκανε πολύ εντατικές πρόβες και κατέληξε στο νοσοκομείο. Οπότε για να μην καταλήξω τη Μαντόνα στο νοσοκομείο, είπα 2-3 μέρες να πάρω άδεια, να χαλαρώσω λίγο, να ξεκουραστώ για να αντέξω στο ταξίδι. Οπότε τώρα μοντάρω βίντεο από το παρελθόν, τα οποία δεν είχαν καλό ήχο και τώρα έχω το software, το λογισμικό για να φτιάξω λίγο τον ήχο. Και διάλεξα 2 παλιότερα βίντεο, αυτό που μόλις είδατε και το επόμενο, το οποίο επόμενο έχει τίτλο «Εκμετάλλευση ενηλίκων παιδιών από γονείς». Και αυτό είναι στην ίδια περίοδο. Θα δείτε το μαλλί το αφάνα. Το βαμμένο στο φυσικό χρώμα, τώρα έχουμε στρέψει πάλι στα ίσια μαλλιά. Ίσια σαν καρφιά, ίσια σαν σπόντα, κάναμε και ισιωτική, ναι. Κάναμε και μια θεραπεία ισιώματος, τώρα να δούμε τι θα γίνει. Θα δείξει η νεκροψία, πλάκα κάνω. Λοιπόν, άρα συμφωνώ με όλα όσα έλεγα σε εκείνα το βίντεο, αλλά δεν τα έχω καταφέρει να μην υιοθετήσω εγώ το σκυλί. Άρα είχα δίκιο όμως ότι εγώ θα το υιοθετούσα αν το φέρναν. Άσχετο που δεν κατάφερα να το τηρήσω. Λοιπόν, και επίσης είχαμε από τότε haters. Wow! Λοιπόν, το επόμενο βίντεο που ακολουθεί είναι ένα βίντεο που είναι αντίθετη περίπτωση, όπου ενήλικα παιδιά εκμεταλλεύονται τους γονείς τους. Έτσι και να έχουμε και από τα δύο, και αυτό ένα παλιότερο βίντεο που θα φτιάξω τον ήχο και θα το συνάψω μαζί με αυτό. Συγγνώμη που κλέβω λίγο, αλλά το κάνω, σας είπα, για να μπορέσω να κάνω την περιοδία μου. Γελάω, πω. Είναι αυτό που λέει όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελά. Όχι ότι είμαι Θεός τώρα και γελάω, απλώς μου θυμήθηκα εκείνο το ρητό, γιατί με πόσο στόμφο το έλεγα ότι εγώ του είπα να μην φέρετε σκύλο. Να τα τώρα. Έλα σκύλο να σε δύο κόσμος. Έλα σκύλο να σε δύο κόσμος. Έλα. Θα γίνει 3 το Φεβρουάριο. Ναι. Άρα και από τα βίντεο ξέρουμε την ηλικία σου πλέον. Πάμε να δούμε για τα ενήλικα παιδιά που εκμεταλλεύονται τους γονείς τους, γιατί αυτό μπορεί να σε πιάνει και σένα, Λάκη. Επίσης δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω αυτό. Εκείνα τα ωραία κόκκινα γυαλιά τα έφαγε ένα σκύλος. Θυμάσαι? Ήσουν ένα κουτάβι. Χαίρετε. Και απόψε το vlog μας είναι οδηγητικό, επειδή χρειάστηκε σήμερα να πάω στη Λευκοσία για τον οδοντίατρο, για να πάρω τα γυαλιά μου που τα πήγα, τα γυαλιά ηλίου, για να μου αλλάξουν τους φακούς και να τους κάνουν πολύ εστιακούς, ούτως ώστε να μπορώ και να οδηγώ, που είναι να βλέπεις μακριά, αλλά και να κάθομαι στη βεράντα να διαβάζω ή να διαβάζω σχόλια στο κινητό ή να μετριάζω σχόλια στο YouTube. Λοιπόν, το απόψινό vlog είναι η φυσική συνέχεια του χθεσινού βραδινού. Στο χθεσινό βραδινό vlog μιλήσαμε για ενήλικα παιδιά τα οποία έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους γονείς τους. Αν θυμάστε, όσοι δεν το έχετε δει, μας έγραφε μία φίλη η οποία είναι γύρω στα 55, η κόρη της είναι γύρω στα 35 και παντρεμένη με παιδί, και η κόρη έχει απαιτήσεις η μητέρα να μην έχει καθόλου προσωπική ζωή, να μην αφιερώνει καθόλου χρόνο για τον εαυτό της, για τη σχέση της και τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, και ζητάει από τη μαμά να κάνει την babysitter, και επίσης είχε και την απέτηση η μητέρα να φύγει από το σπίτι της, να πάει να μείνει σε ένα μικρότερο για να μείνει αυτή και η οικογένεια της, ο άντρας της και τα παιδιά της στο σπίτι της. Και κάποιος πάρα πολύ ορθά σχολίασε από κάτω, γιατί δεν κάνετε και ένα θέμα για τους ενήλικους γονείς, τους ίσως και υπερήλικους γονείς, τέλος πάντων τους γονείς μεγάλων παιδιών, ενηλίκων παιδιών, οι οποίοι έχουν την απέτηση τα παιδιά τους να τους υπηρετούν. Και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, για μένα τουλάχιστον, κάποιες συζητήσεις που είχα πρόσφατα με κάποιους ανθρώπους που έχουμε συνομιλήσει, οι οποίοι μου θύμισαν
κάποιες γνώσεις που είχα από παλιά όσον αφορά σε κάποιες παραδοσιακές νοοτροπίες σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ελλάδα όπου τα παιδιά θεωρούνται χτήματα των γονέων. Οι οικογένειες κάνουν παιδιά παραδοσιακά, δηλαδή είναι στην παράδοση τους αυτό το πράγμα, κάνουν παιδιά με σκοπό να έχουν περισσότερα εργατικά χέρια. Μιλάμε ότι αυτή η νοοτροπία ξεκινάει από την εποχή που οι άνθρωποι ήταν γεωργοί, ώστε να έχουν περισσότερα εργατικά χέρια, και θεωρούν δεδομένο ότι τα παιδιά τους όταν αρχίσουν να εργάζονται και να αποκτούν εισοδήματα πρέπει να δίνουν τα λεφτά τους στους γονείς τους, όταν κάνουν δικιά τους οικογένεια πρέπει να ζουν μαζί με τους γονείς τους και να υποστηρίζουν οικονομικά τους γονείς τους κλπ. Κλπ. Δεν θα πω περιοχές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να... όποιος έχει ζήσει στην Ελλάδα και γνωρίζει την ελληνική κοινωνία μπορεί να καταλάβει. Και στην Κύπρο σε κάποιες περιοχές υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Η οποία αυτή η νοοτροπία για μένα είναι κακοποιητική προς τα παιδιά. Γιατί θεωρώ, και το έχω πει πολλές φορές στο κανάλι και θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι τα παιδιά μας τα κάνουμε γιατί θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτούς, σε νέους ανθρώπους από το περίσσευμα της αγάπης και των υλικών αγαθών που έχουμε, και γι' αυτό τους φέρνουμε στον κόσμο, και τα παιδιά μας δεν τα κάνουμε για να μας υπηρετούν. Έχω αυτή την άποψη πολύ, πολύ έντονη. Και επειδή συχνά πυκνά βρίσκονται κάποιοι σχολιαστές οι οποίοι μας θυμίζουν πώς ήταν κάποιες εποχές παλιές, και όταν λέω απόψεις, για παράδειγμα, όπως είπα πριν λίγες μέρες, ότι εάν τα αδέρφια μας είναι τοξικά προς εμάς, είναι καλή ιδέα να μην έχουμε τόσο στενές επαφές και να διακόψουμε εντελώς επαφές, ούτως ώστε να προστατευτούμε, και κάποιος γράφει από κάτω, μα δεν βοηθήσει ο αδερφός τον αδερφό, η αδερφή την αδερφή, ποιος θα βοηθήσει. Και κάποιοι άλλοι που λένε, σαν τη μάνα δεν έχει, σαν τον πατέρα δεν έχει, σαν τον αδερφό δεν έχει. Λοιπόν, εγώ δεν τις έχω αυτές τις απόψεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι εναντίον του θεσμού της οικογένειας, ή ότι δεν αγαπώ την οικογένεια γενικότερα και δεν αγαπώ τη δική μου οικογένεια. Έχω τη γνώμη, την πεποίθηση, και το εφαρμόζω και αυτό στη ζωή μου, εγώ ίδια προσωπικά, ότι κανείς δεν χρωστάει κανενός, και ότι στις οικογενειακές σχέσεις και στις συγγενικές σχέσεις, εάν λειτουργούμε αγαπητικά, εάν λειτουργούμε σεβαστικά, εάν λειτουργούμε αξιοπρεπώς, τότε θα έχουμε ανάλογη αντιμετώπιση και από τα παιδιά μας και από τους γονείς μας και από τα αδέρφια μας και από την ευρύτερη οικογένεια. Για μένα είναι λαθασμένος αυτός ο τρόπος σκέψης και αυτή η απέτηση ότι επειδή εγώ σε γέννησα και επειδή εγώ σε έφερα στον κόσμο, εσύ οφείλεις να με υπηρετείς. Οφείλεις να με συντηρείς οικονομικά, οφείλεις να με σπιτώσεις. Αν θα ραβωνιαστείς, αν θα παντρευτείς, δεν θα πας να μείνεις μόνος σου με τη γυναίκα σου, μόνη σου με τον άνδρα σου, ή μόνος σου με τον άνδρα σου, ή μόνη σου με τη γυναίκα σου. Είπαμε ότι δεν έχει μόνο ζευγάρι για ετεροφιλοφιλικά, υπάρχουν και ομοφιλικά ζευγάρια. Πρέπει να ζεις μαζί μου. Μου ανήκεις. Είσαι χτήμα μου. Πριν λίγες μέρες είχα μια συνομιλία με μια κυρία, η οποία μου θύμισε αυτή την νοοτροπία, και η οποία με ρωτούσε εάν πιστεύω στις θεραπείες μεταστροφής. Δηλαδή, αν μπορεί μέσω του ψυχολόγου να πάει κάποιος άνθρωπος ενήλικας σε ένα ψυχολόγο και ο ψυχολόγος να τον μεταστρέψει από ομοφιλόφιλο να τον κάνει ετεροφιλόφιλο. Ρωτούσε για το γιο της. Και της εξήγησα ότι ως ψυχολόγος, ως επιστήμονας και ως άνθρωπος, και με βάση όσα γνωρίζω από τις σπουδές μου και με βάση όσα γνωρίζω από αυτά που διαβάζω στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, και με βάση όμως και τη μεγάλη επαγγελματική μου πείρα, θεωρώ ότι κάποιος γεννιέται ομοφιλόφιλος δεν γίνεται, και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει, ερωτικό προσανατολισμό. Μου λέει, μα γιατί έχει ορισμένους οι οποίοι ήταν ομοφιλόφιλοι άνδρες και μετά παντρευτικά γυναίκες. Της λέω, δεν ξέρω, αλλά ξέρω, δεν ξέρω για ποιους μιλάς. Της λέω, εγώ γνωρίζω ομοφιλόφιλους άνδρες που παντρεύτηκαν γυναίκες και τους απαπατούν τη γυναίκα τους με άλλες γυναίκες. Και μου λέει, ας παντρευτεί με άλλους άνδρες.
απαντούν τη γυναίκα τους με άλλους άντρες. Μου λέει, ας παντρευτεί και εμένα ο γιος μου και σε πατάει την ύφη μου με άλλους άντρες. Δεν πειράζει, φτάνει ο γιος μου να παντρευτεί και εγώ να πω στο χωριό ότι ο γιος μου παντρεύτηκε και να μην τον κοροϊδεύουν το γιο μου ότι είναι αυτή τη λέξη. Της λέω, είσαι σοβαρή? Μου λέει, ναι. Ναι, ναι, μου λέει. Είμαι σοβαρή. Εγώ έχω θυσιαστεί για το παιδί μου. Της λέω, τι θυσία έκανες εσύ για το παιδί σου? Τον γέννησα, μου λέει. Τον γιοφόρησα 9 μήνες. Όταν ήταν μικρός είχε προβλήματα υγείας και εγώ το φρόντιζα. Εγώ μου πάντα δίπλα του. Αυτός τώρα γιατί να μην μου δώσει αυτή τη χαρά να παντρευτεί γυναίκα και να κάνει παιδί? Της λέω, σοβαρολογείς? Θα ήθελες ο γιος σου δηλαδή να καταπιέσει τον ερωτικό του προσανατολισμό, να ξεγελάσει μια γυναίκα που θα είναι νύφη σου και να κάνει μια οικογένεια χτισμένη πάνω στο ψέμα, δηλαδή ένας ομοφυλόφιλος άνδρας παντρεμένος με μια γυναίκα η οποία να μην γνωρίζει ότι ο άνδρας της την έχει παντρευτεί για να ικανοποιήσει τη μάνα του, για να ικανοποιηθείς εσύ? Ναι, μου λέει. Γιατί κάνουμε παιδιά? Κάνουμε παιδιά για να χαιρόμαστε, μου λέει. Της λέω, συγγνώμη, αν ήσουν μάνα μου, θα σου κόβα και την καλημέρα και την καλησπέρα και την καληνύχτα, της λέω. Μου λέει, ξέρω ότι είστε εντονή, γι' αυτό σας πήρα για να μου πείτε την αλήθεια. Της λέω, την αλήθεια σου λέω, συγκρατήθηκα πάρα πολύ και δεν θύμωσα. Της σύστησα να δείτε από το playlist με τα βίντεο για την ομοφιλοφιλία. Μου είπε αυτό το πολύ έτσι ανησυχητικό ότι κάποιος άλλος της έχει πει, ειδικός, ευτυχώς όχι ψυχολόγος, της έχει πει ότι μπορεί να γίνει μεταστροφή. Δεν γίνονται μεταστροφές και οι θεραπείες μεταστροφής επίσης συνήθως ξεκινάνε από την εκκλησία. Ευτυχώς έχουν αρχίσει να ποινικοποιούνται στις αναπτυγμένες χώρες και ελπίζουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο το ίδιο να ποινικοποιηθούν. Τέλος πάντων, πίσω στο θέμα μας. Τα παιδιά μας δεν τα κάνουμε για μας. Τα παιδιά μας δεν τα κάνουμε για να μας προσφέρουν εμάς υλικά ή ψυχικά ή συναισθηματικά αγαθά. Τα παιδιά τα κάνουμε για να τους προσφέρουμε εμείς και όπως είπαμε στο χθεσινό βίντεο, είμαστε υπόχρεοι οι γονείς να τους προσφέρουμε ως ότου ηλικιωθούν, όχι μόνο νομικά, που είναι η ηλικία των 18 χρόνων νομίζω στην Κύπρο και στην Ελλάδα που ενηλικιώνεται νομικά κάποιος, αλλά κατά τη γνώμη μου μέχρι να ενηλικιωθούν και ψυχολογικά, δηλαδή μέχρι τα 26, 27, 28 χρόνια. Όχι ότι μετά από αυτή την ηλικία θα μισήσουμε τα παιδιά μας και δεν θα τους αγαπάμε, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να είμαστε αρκετά ενσυνείδητοι γονείς, ούτως ώστε να έχουμε προετοιμάσει τα παιδιά μας να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους. Πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα παιδί το γονέα του, ο οποίος απαιτεί όλες αυτές τις παράλογες απαιτήσεις, ζητάει συνεχώς το παιδί του να τον στηρίξει οικονομικά, να τον στηρίξει ηθικά, να περάσει χρόνο μαζί του. Και συνήθως αυτές τις απαιτήσεις τις κάνουν γονείς οι οποίοι δεν είναι και οι πιο εύκολοι χαρακτήρες. Συνήθως τέτοιες απαιτήσεις τις κάνουν γονείς οι οποίοι έχουν ναρκισσιστικές τάσεις ή μπορεί να έχουν κάποιο και καλυμμένο ή κρυφό ναρκισσισμό. Τέτοιες απαιτήσεις έχουν γονείς οι οποίοι κλαίγονται και συνέχεια λένε δεν είμαι καλά και ταλαιπωρήθηκα να σας φέρω στον κόσμο και ταλαιπωρήθηκα να σας μεγαλώσω και μου χρωστάς πολλά και χωρίς εμένα δεν θα ήσουν τίποτα και πονάω και έχω το ένα πρόβλημα και έχω το άλλο πρόβλημα. Κλαίγονται. Προσπαθούν να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα, δηλαδή να κάνουν τα παιδιά τους να τους λυπηθούν και να τους δώσουν αυτά που θέλουν να τους δώσουν και στην ουσία θέλουν τα παιδιά τους να τους γιατροπορεύουν, να τους δαντεύουν, να τους μαγειρεύουν, να τους πλένουν, να τους φροντίζουν σαν να είναι άλλα μωρά. Δεν μιλάμε για την περίπτωση ένας γονιός να έχει σοβαρό θέμα υγείας ή να έχει γεράματα που να χρειάζεται βοήθεια. Εκεί είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και εκεί, κατά τη γνώμη μου, εάν η σχέση με το γονιό είναι καλή σχέση, ευχαρίστως το παιδί, ευχαρίστως θα προσφερθεί όσο μπορεί και όπως μπορεί να στηρίξει και ηθικά και οικονομικά και πρακτικά το γονιό του, χωρίς ο γονιός να το ζητήσει. Γιατί οι αξιοπρεπείς γονείς και οι σεβαστικοί γονείς δεν ζητάνε από τα παιδιά τους βοήθεια εκτός και αν βρίσκονται σε κάποιο σημείο που όντως χρειάζονται βοήθεια. Γιατί τι γίνεται? Αυτοί που ζητάνε βοήθεια από τα παιδιά τους και κλαίγονται συνεχώς τα παιδιά τους είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι δεν χρειάζονται καμία βοήθεια.
Θέλουν όμως να πάρουν ενέργεια από τα παιδιά τους, να πάρουν προσοχή, να πάρουν σημασία που λέμε στην Κύπρο. Είναι οι ρουφίχτρες ενέργειες. Αυτοί οι ρουφίχτρες ενέργειες όλη μέρα κλαίγονται και ζητούν βοήθεια. Εκείνοι οι οποίοι έχουν μία υγιή σχέση με τον εαυτό τους και με τα παιδιά τους, δεν θα ζητήσουν βοήθεια εκτός μόνο όταν είναι απαραίτητο και χρειαζόνται. Δηλαδή, αυτό τον προβληματισμό, τι να κάνω με τον γονιό μου, ο οποίος απαιτεί να τον φροντίζω και απαιτεί να τον προσέχω και απαιτεί να τον ταντεύω, δεν έχει τέτοιο προβληματισμό ένα παιδί του οποίου οι γονείς είναι στο ρόλο τους ορθοί. Τέτοιο προβληματισμό θα έχει ένα παιδί του οποίου οι γονείς του έχουν κάνει την καρδιά του μαύρη. Τον έχουν κανονίσει, την έχουν κανονίσει κανονικότατα από τον καιρό που ήταν μικρός ή ήταν μικρή. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι αυτοί οι γονείς που έρχονται και μετά και ζητάνε και τα ρέστα. Αυτοί οι οποίοι απαρτίζουν τη λίστα αμαρτίες γονέων παιδεύου συντέκδα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ κανέναν γονιό σεβαστικό, κανένα γονιό που έχει μεγαλώσει τα παιδιά του με αγάπη, σεβασμό και ελευθερία να φορτωθεί στα παιδιά του. Δεν έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ. Οι τύποι που έχω δει να φορτώνονται στα παιδιά τους είναι τύποι οι οποίοι είχαν γονεοποιήσει τα παιδιά τους από τον καιρό που αυτά ήταν μικρά. Είχαν φορτώσει τα παιδιά τους με τα προβλήματα τους και τα οικονομικά και τα πρακτικά και τα ψυχικά και τα συναισθηματικά από τον καιρό που ήταν μικρά και συνεχίζουν την κακοποίηση μέχρι να πεθάνουν. Και πολλές φορές σε τέτοιες οικογένειες πεθαίνει το παιδί πριν από το γονιό. Από αρρώστιες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το άγχος και την καταπίεση. Και την κακοποίηση, την ψυχική κακοποίηση. Δεν ξέρω, είμαι συγκλονισμένη αυτές τις μέρες, γιατί ένα πρόσωπο που δεν το γνώριζα εγώ προσωπικά, αλλά είναι, ήταν πολύ στενός φίλος αγαπημένο μου προσώπων, έφυγε σε ηλικία μόλις 50 ετών από τη ζωή, μετά που κατάπινε για πάρα πολύ καιρό καταπίεση, κατάπινε για πάρα πολύ καιρό αρνητικά συναισθήματα, μέχρι που ένα ωραιότατο πρωινό έβγαλε ένα ωραιότατο γλιοβλάστομα στον εγκέφαλο και μέσα σε 5 μήνες, 6 μήνες έφυγε ο άνθρωπος. Έφυγε ο άνθρωπος. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Φίλοι μου, ήταν πολύ στενός φίλος φίλων μου, οι οποίοι τον πενθούν και μου λένε, αυτός από το γάμο του το είχε πάθει. Συγκεκριμένα μου λένε, αν αυτός ο άνθρωπος χώριζε, δεν θα ζούσε σήμερα. Τέτοιες αρρώστιες ωραίες παθαίνεις και όταν έχεις τέτοιους γονιούς βδέλες, συναισθηματικές βδέλες, οι οποίοι είναι κολλημένοι πάνω σου, δεν σε αφήνουν να ανασάνεις, σε κάνουν να νιώθεις ενοχές όταν είσαι καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να ανεβάσεις μια φωτογραφία στο Facebook τότε πριν την καραντίνα, πριν την πανδημία, ότι έχεις πάει σε ένα ωραίο μέρος με τις φίλες σου. Ξέρω εγώ, μια κοπέλα, για παράδειγμα, μπορεί μια κοπέλα 35 ετών, 40 ετών, η οποία να έχει βγει ένα Σάββατο βράδυ με τις φίλες της και να ανεβάσει μια φωτογραφία στο Facebook ότι πίνει το ποτό της. Αχ, εύχομαι να έρθουν σύντομα ξανά αυτές οι εποχές για όλους μας και για όλες μας. Να ανεβάσει μια φωτογραφία η κοπέλα ότι πίνει το ποτό της με τις φίλες της και να της κατεβάσει μούτρα η μάνα της την επομένη και να της πει, να την πάρει τηλέφωνο και να της πει τι είναι αυτά τα πράγματα. Και εσύ πήγες και διασκέδαζες και εγώ πονούσα τα πόδια μου, για παράδειγμα, και δεν με ρώτησες και εμένα αν ήθελα να έρθω μαζί σας. Ναι, 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 ναι. Έχει μητέρες οι οποίες θέλουν να βγαίνουν με τις κόρες τους. Ναι. Άλλο να είναι μία έξοδος στην οποία έχει ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και, ή άλλο να πάει μια μάνα, μια κόρη να πιει καφέ με τη μάνα της και άλλο έχει μανάδες οι οποίες απαιτούν η κόρη τους να βγαίνει μαζί τους. Ή έχει, ξέρω εγώ, άλλες μανάδες που μπορεί να κάνουν παράπονα στο γιο τους, γιατί πήγες με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου εκδρομή στο τάδε μέρος και δεν μας πήπες και μας να έρθουμε, γιατί δεν μας έφερες και μας. Εδώ έχουμε ακούσει ιστορίες ότι στο μήνα του μέλητος κάποιοι έχουν πάρει και τη μάνα τους μαζί, τέλος πάντων. Και πατεράδες έχει που είναι έτσι φορτωτικοί, δεν είναι μόνο μητέρες. Αλλά συνήθως σε μητέρες παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Να σου επιβάλλουν με το ζόρι, όχι άμεσα, έμμεσα, κάνοντας σε να νιώθεις ενοχές, προκαλώντας σου τύψεις και να, ή μπορεί να μην σου πει κατευθείαν γιατί δεν μου πες και εμένα να έρθω μαζί σου, να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει, α, Παναγία μου, και δεν είμαι καλά και πονώ τα κόκαλά μου και πονώ τη μέση μου και όπου αγγίξω πονάω και δεν είμαι καλά και δεν με πιάνουν τα φάρμακα και τι να κάνω.
για να σου το βγάλει από τη μύτη και από τα αυτιά ότι βγήκες έξω. Και δεν είναι μόνο στις εξόδους που επισυμβαίνουν αυτά, επισυμβαίνουν σε διάφορες. Να μην σε δουν χαρούμενο, να μην σε δουν να είσαι καλά, να μην σε δουν να διασκεδάζεις, θα σου κλαφτούν, θα σε επαναφέρουν στη δικιά τους μιζέρια. Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοια εμπειρία, για να είμαι δίκαιη, γιατί πολλές φορές έχω ψέξει τους γονείς μου για πράγματα συνήθως που έχουν να κάνουν την παιδική μου ηλικία, αλλά οι γονείς μου είναι αξιοπρεπέστατοι και αυτοσυντήρητοι πλήρως. Δηλαδή λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργούν, ασχολούνται με τον εαυτό τους, ασχολούνται με το ζευγάρι τους, ασχολούνται με το σπίτι τους, φροντίζουν από μόνοι τους και για τις εξόδους τους όταν μπορούν να έχουν εξόδους, γιατί λόγω πανδημίας τώρα δεν μπορούμε όλοι να έχουμε εξόδους, και για τις εκδρομές τους και για τα ταξίδια τους και για τους γιατρούς τους και όλα. Μπορεί να μας προσκαλέσουν να πάμε να μας κεράσουν μια Κυριακή, να μαγειρέψουν να φάμε, αλλά ποτέ δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο ούτε εμένα ούτε και τον αδερφό μου να λένε έλα κάνε μου το ένα, έλα κάνε μου το άλλο. Και πολλές φορές εμείς ήδη, ο αδερφός μου και εγώ, ανησυχούμε για την υγεία τους ή τους ρωτάμε για την υγεία τους, ενώ αυτοί δεν νιώθουν την υποχρέωση να μας δώσουν αναφορά τι γίνεται με την υγεία τους. Αναλαμβάνουν ήδη τον εαυτό τους. Ο πατέρας μου είναι 71, θα γίνει 72 τον Ιούνιο, η μάνα μου είναι 75. Έχουν θέματα υγείας, όπως όλοι έχουμε θέματα υγείας, και όπως όλοι σε αυτή την ηλικία έχουν κάποια θέματα υγείας, όμως αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Εγώ εύχομαι για τους γονείς μου, για τους ιδίους πρώτα απ' όλα, να πεθάνουν ορθοί. Δηλαδή να μην καταπέσουν, να μην ταλαιπωρηθούν. Εάν μη κακόν καταπέσουν, με όλη μου την ευχαρίστηση θα βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ στην φροντίδα τους και στην υγεία τους, επειδή το θέλω και επειδή τους εκτιμώ, όχι επειδή είμαι υποχρεωμένη να το κάνω και όχι επειδή θα μου το ζητήσουν. Είμαι σίγουρη ότι ούτε η μάνα μου ούτε ο πατέρας μου θα μου ζητούσουν κάτι τέτοιο. Με τίποτα. Να έρθουν να πούν, έλα να με πάρεις σπίτι σου, έλα να μένω μαζί σου, έλα να μου κάνεις το ένα, να μου κάνεις το άλλο. Όχι. Αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια. Και ένα γονιό ο οποίος είναι αξιοπρεπής και ο οποίος είναι αυτοδύναμος και ο οποίος δεν βασίζεται πάνω στα παιδιά του και δεν επιβάλλει πράγματα στα παιδιά του, τον εκτιμάς και τον σέβεσαι ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, πραγματικά κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν ντροπή. Ακούω περιπτώσεις που μου σηκώνει τη τρίχα. Απαιτούν από τα παιδιά τους να πάνε να ζήσουν στο ίδιο σπίτι μαζί τους. Ή τα παιδιά τους να μην πάρουν μια μετάθεση σε μια δουλειά, σε μια άλλη πόλη, κάτι που τους έχει τύχει καλό στη ζωή τους, για να είναι μαζί τους. Όχι ρε φίλε, δεν είναι δικιά σου η ζωή, είναι του παιδιού σου η ζωή και το παιδί σου δικαιούται να τη ζήσει όπως θέλει. Και να μάθουμε να λέμε και όχι. Εάν βρίσκετε τον εαυτό σας να είστε στη θέση του, να έχετε χειριστικούς γονείς, οι οποίοι με επίκληση στο συναίσθημα, με κλάμα, με μιζέρια, με διάφορα όπλα ψυχολογικού πολέμου προσπαθούν να σας αναγκάσουν να τους υπηρετείτε, μην πέσετε στην παγίδα. Μην τους κάνετε τη χάρη. Ξεκαθαρίστε τους ότι είσαι υγιής, είσαι σε μια κατάσταση που μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου. Υπερβάλλεις τα θέματα της υγείας σου. Αν είστε εν ανάγκη, μιλήστε εσείς ήδη με τους θεράποντες ιατρούς τους. Ο γιατρός σας πει την αλήθεια, γιατί πολλές φορές και τα θέματα υγείας χρησιμοποιούνται χρησιμοθυρικά, τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας που λέμε, δηλαδή το τόσο το κάνουμε τόσο για να πάρουμε λύπηση και προσοχή και σημασία από τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους γιατρούς τους και βάρτε τους όρια και πέστε τους. Αν έχεις όντως ανάγκη, θα έρθω από μόνος μου να σε βοηθήσω. Θα έρθω από μόνη μου να σε βοηθήσω. Εάν το θέλετε φυσικά. Ενώ δεν είστε υποχρεοί. Πείτε όχι, μην πέφτετε στην παγίδα. Και επίσης, επειδή ξέρω ότι στο κανάλι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποφέρει από τοξικούς γονείς, έχουν υποφέρει από ναρκισιστικούς γονείς και έχουν κόψει σχέσεις με αυτούς τους γονείς. Και διαβάζοντας τα σχόλια σας και τις μαρτυρίες σας, πολλές φορές διαβάζω ότι έχετε βρει την ηρεμία σας και την ησυχία σας και την ειρήνη της ψυχής σας μετά που κόψατε σχέσεις με τον κάθε αδιάγνωστο που έτυχε να σας γεννήσει. Γράψτε μας κι εσείς την εμπειρία σας και πώς νιώθετε ξανά, για να διαβάσουν ίσως αυτοί που λυπούνται τους γονείς τους και πέφτουν θύματα στην ψυχολογική χειριστικότητα, στη χειριστικότητα των γονέων τους, ούτως ώστε να γίνουν ινταντάδες των γονιών τους
και να δημιουργηθεί το φαινόμενο της συναισθηματικής αιμομιξίας, που η σχέση του ενήλικα παιδιού με το γονέα να υπερβαίνει τα πλαίσια της σχέσης ενήλικα παιδιού με γονέα. Όταν το παιδί είναι ενήλικο, έχει τη δικιά του ζωή, ο γονιός έχει τη δικιά του ζωή, το παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να έχει το γονιό μέσα στο σπίτι του, μέσα στο κρεβάτι του, μέσα στη ζωή του. Εάν υπάρχουν αγαστές σχέσεις και σεβασμός, ναι, θα συναντηθούν, ναι, θα φάνε, ναι, θα πιούν, ναι, θα διασκεδάσουν, θα συνομιλήσουν, αλλά θα έχει ο καθένας τη δική του ζωή και θα αναλαμβάνει ο καθένας τη δική του ζωή. Γιατί τα παιδιά μας δεν είναι εξαρτήματα μας, δεν είναι χτήματα μας και δεν είναι υποχρεωμένα να μας κάνουν τη σύζυγο, το σύζυγο, την υπηρέτρια, τον υπηρέτη, την νοσοκόμα, τον νοσοκόμο. Η άποψή μου είναι αυτή. Και ξαναλέω ότι ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Για μένα, το να σε έχει γεννήσει κάποιος μόνο και το να είναι γονιός κατ' όνομα μόνο, δεν τον κάνει άξιο σεβασμού. Άξιο σεβασμού τον κάνει να σε μεγαλώσει με αγάπη, με σεβασμό, με εκτίμηση, με αξιοπρέπεια, να σε προετοιμάσει για τη ζωή, να σε σεβαστεί. Είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τα παιδιά μας. Και τότε αξίζει να το σέβεσαι, αξίζει αυτός ο γονιός να το σέβεσαι κι εσύ. Δυστυχώς εκεί έξω υπάρχουν γονείς που δεν είναι άξιοι σεβασμού και μια έκκληση κάνω στα παιδιά εκείνα τα ενοχικά που νιώθουν ενοχές απέναντι στους γονείς τους όταν δεν τους κάνουν τα χατήρια, ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε οτιδήποτε για τους γονείς σας, γιατί δεν τους ζητήσατε να σας γεννήσουν, να σας φέρουν σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, τον όμορφο και αγγελικά πλασμένο. Εκείνοι αποφάσισαν να σας γεννήσουν και εκείνοι είχαν υποχρέωση μέχρι εξότου ενηλικιωθείτε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία ηθική υποχρέωση. Καμία υποχρέωση. Τώρα να από το κέφι μου θέλω να κάνω κάτι για έναν άνθρωπο που αγαπώ και χτιμώ και σέβομαι, δεν είναι υποχρέωση. Άλλο υποχρέωση και άλλο αγάπη. Και πρέπει να ντρέπονται αυτοί οι ενήλικες γονείς που δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον σεβασμό και την αγάπη των παιδιών τους, που καταφεύγουν σε ύπουλες μεθόδους εξαπάντησης, συναισθηματικής εξαπάντησης των παιδιών τους, χειριστικότητας και επίκλησης στο συναίσθημα για να κάνουν τα παιδιά τους υπηρέτες τους. Θα πρέπει να ντρέπονται. Όχι να ντρεπόμαστε εμείς που λέμε όχι στην εκμετάλλευση των γονιών, των παιδιών από τους γονείς, σε όποια ηλικία και αν είναι γονείς, σε όποια ηλικία και αν είναι τα παιδιά. Αυτές ήταν οι απόψεις μου. Αυτά. Προσοχή λίγο στα σχόλια να μην γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, γιατί έχω ένα-δυο πρόσωπα στο μυαλό μου τα οποία θα έρθουν να γράψουν τι λες Θέκλα, τι λες Θέκλα, τι λες για τους γονείς, τι λέω, την αλήθεια λέω, γεια. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω και μετά το δεύτερο βίντεο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα οδηγητικό στο οποίο δεν υπάρχει το σκυλί. Γιατί το σκυλί ακόμη δεν είχε γεννηθεί τότε. Ναι, το σκυλί εικάζεται ότι έχει γεννηθεί. Όχι, είχες γεννηθεί αλλά δεν είχες έρθει σε εμάς. Εικάζεται ότι είχε γεννηθεί 1η Φεβρουαρίου 2021 και εμείς τον υιοθετήσαμε 30 Μαρτίου. Ναι, 2 μηνών. Άρα υπήρχε το σκυλί, αλλά εγώ κοιμόμουν στα χαμομηλιά και νόμιζα ότι δεν θα υπάρχει σκυλί. Και βλέπετε ένα οδηγητικό χωρίς το σκυλί. Επίσης βλέπετε ένα οδηγητικό με 15 κιλά κάτω. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Το πρώτο είναι ότι όταν ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη εκείνους στους 6 μήνες, έκανα πάρα πολύ γυμναστική και περπατούσαμε τις ώρες. Και είχα φτάσει 85 κιλά. Και μετά όταν πήγα και στην Κρήτη, περπατούσα ακόμη περισσότερο και ήμουν 85 κιλά, δηλαδή πρέπει να ήμουν 85 κιλά από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2022, δηλαδή για 1,5 χρόνο, ήμουν έτσι 85, 86, 87, περίπου εκεί. Η αλήθεια είναι ότι από τον καιρό που διαγνώστηκα το Μάιο που μας πέρασε με την νόσο Crohn, παρόλο που κάνω πολύ αυστηρή διατροφή για θεραπεία της νόσου και κάνω και πολύ γυμναστική, δηλαδή τώρα περπατάω πολύ περισσότερο και από όσο περπατούσα στην Κρήτη και από όσο περπατούσα στην Κωνσταντινούπολη, παρόλα αυτά τα κιλά μου ανεβαίνουν και έτσι είμαι στα 100 κιλά αυτή την περίοδο. Θα πρέπει να πάω να το ψάξω με τον ενδοκρινολόγο. Μου είπε κάτι ένας φίλος μου γιατρός που μπορεί να έχει βάση. Μου λέει αν έχεις ψηλή κορτιζόλη στο αίμα, γιατί όντως από το Μάιο και μετά είμαι συνεχώς
σε εγρήγορση. Γιατί ανέλαβα στα σοβαρά να επιλύσω το θέμα της υγείας μου. Μπορεί αυτό, μου λέει, να παίζει ρόλο στο να βάζεις κάποια κιλά. Εντάξει, δεν έχω βάλει πολλά. Δηλαδή, το Μάιο πρέπει να ήμουνα 96 κιλά και τώρα είμαι 100. Δηλαδή, έχω βάλει 4 κιλά, τα οποία με βάση την ηλεκτρονική μου ζυγαριά είναι μίες, τα 4 που έχω βάλει, αλλά από το 85 μέχρι το 97 είχα βάλει 12 και δεν νομίζω να τα είχα βάλει σε μίες. Οπότε, βλέποντας αυτό το βίντεο, νομίζω ότι θα είναι ένας καλός στόχος, τώρα που σταθεροποιήσαμε την υγεία μας, να φροντίσουμε λίγο να πάμε ξανά σε εκείνα τα κιλά. Τι λες, βρελακή? Ίσως. Ίσως. Όχι για λόγους ομορφιάς τόσο, αλλά για λόγους υγείας. Α, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Δεν δεσμεύομαι. Θα το σκεφτώ. Είμαι 100 κιλά τώρα, ναι. Και εκεί στα βίντεο που βλέπατε ήμουνα 85. Φυσικά στο πρώτο δεν φαίνεται πολύ καλά. Επειδή ήταν έτσι πολύ κοντά η κάμερα, ήταν μια άλλη κάμερα αυτή. Ήταν όχι η προηγούμενη αυτή τη κάμερα, η προπροηγούμενη. Με πολύ χαμηλή ανάλυση και εγώ ούτε και χωρίς καλά φώτα. Και ήταν, ήμουνα έτσι, φάτσα μου ολόκληρη, έτσι. Πώς να σας πω, έτσι. Και χωρίς το σωστό μικρόφωνο. Τέλος πάντων, καλά τα πάμε. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα που έχω κιλά περισσότερα. Απλώς το θυμήθηκα μόνο και λιγότερο. Λοιπόν, ας τελειώσει αυτό το υπερβίντεο, το οποίο έχει μέσα δύο βίντεο από πριν 2,5 χρόνια και δύο παρεμβάσεις από τον τώρα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Αγαπάμε τον εαυτό μας σε όλα τα μεγέθη, σε όλα τα χρώματα, σε όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της ζωής. Ο Ηράκλητος έλεγε τα πάντα ρί, όλα κυλάνε. Όλα κυλάνε. Δεν είναι στατικός ο άνθρωπος, συνεχώς προχωράει. Στο δρόμο μας θα βρούμε και ευκολίες, θα βρούμε και δυσκολίες, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας για να προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας. Σωματικά είμαι περισσότερα κιλά τώρα από ό,τι ήμουνα τότε, αλλά ψυχικά και συναισθηματικά είμαι επίσης περισσότερα κιλά. Νιώθω πολύ πιο δυνατή και πολύ πιο σίγουρη για το ότι το γαμημένο, το τέρας της συνεξάρτησης το έχουμε καταπατημένο, έχουμε κάνει τα απαραίτητα no contact και πάμε δυναμικά. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους. Και ζούμε στο σήμερα και πάμε στο μέλλον. Όλοι μαζί. Και νομίζω είναι ενδιαφέρον που είναι και τα δύο μαζί. Και η εκμετάλλευση από τη μια πλευρά και από την άλλη. Γεια! Θα τα πούμε στα σχόλια.